Καλημέρα σας κύριε Κωνσταντινίδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Μια χαρά. Ωραία. Δροσιά έχουμε να είναι καλά οι Ιάπωνες με τα κλιματιστικά τους, οπότε είμαστε καλά. Τώρα, στο άκουσμα αυτής της ανακοίνωσης του Υπουργού, εσείς τι σκεφτήκατε? Ποια ήταν η πρώτη σας αντίδραση? Επειδή την έχετε ζήσει από μέσα την εκπαίδευση. Εγώ δεν εκπλήσουμε. Είναι μια αποφόλυγα λόγω και το... της καλοκαιρινής λαστόνης, θα ξυπνήσουμε λιγάκι. Δεν νομίζω να είναι σωστή η πρόταση αυτή. Όταν λέει ο Υπουργός ότι υπάρχουν διεθνείς έρευνες, για την Ελλάδα υπάρχουν διεθνείς έρευνες στα ευρωπαϊκά κράτη, κυρίως στα βόρεια, που οι κλιματολογικές συνθήκες είναι διαφορετικές, οι υποδομές είναι οικιακές, είναι διαφορετικές. Εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό έλεγα από το πρωί, αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντινίδη, ότι είναι από τα θέματα που δεν λες, α, ξέρεις, στην Αγγλία ισχύει αυτό, στην Πορτογαλία αυτό. Κάθε χώρα έχει τα χαρακτηριστικά της, κοινωνικά, κλιματικά κλπ. Εμείς θέλουμε εδώ και χρόνια, δεν θα πω μόνο την τριετία αυτή, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, πριν από το 2015, την ίσονα προσπάθεια. Είμαστε οπαδοί της ίσονας προσπάθειας. Ό,τι θέλουν οι μαθητές, τι θα θέλει το παιδί, τι θέλει, την εύκολη λύση. Δεν θέλει το πολύ διάβασμα, δεν θέλει το ζόρισμα. Οι γονείς επίσης είναι πιο διαφορετικοί, έχουν διαφορετική αντίληψη για τα παιδιά τους, να μην το δυσκολεύονται. Όλα να είναι, όλα είναι, νομίζουν ότι είναι εύκολα στη ζωή. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια γενική αναφορά αυτό για το κλίμα που επικρατεί, για την άποψη που επικρατεί γενικότερα για την εκπαίδευση. Ότι το σχολείο, το σημερινό σχολείο, όχι μόνο τα χρόνια, διαχρονικά εδώ και πολλά χρόνια, έχει χάσει την ουσία. Λέμε ότι θέλουμε ένα σχολείο ανοιχτό, δημιουργικό, να προσφέρει γνώση, να προσφέρει χριστικές γνώσεις. Δυστυχώς όμως γίνονται αλλαγές οι οποίες είναι επιφανειακές. Τώρα, υπάρχουν θετικά στην πρόταση του Υπουργού, πέρα από το ότι ικανοποιεί ενδεχομένως και τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, διαφορετικό είναι να ξέρει ο άλλος ότι 8 και 4 είναι το κουδούνι, χτυπάει, πρέπει να είναι εκεί. Διαφορετικό να είναι 9. Πιο χαλαρά το πρωινό, πιο ήσυχα, καμιά διούλα το πρωί να πάμε να κάνουμε καμία δουλειά μας κτλ. Αυτοί ευνοούνται. Κάτι άλλο θετικό υπάρχει? Μόνο οι γονείς ευνοούνται. Οι γονείς ευνοούνται, όσοι δεν εργάζονται. Εννοούνται, γιατί θα έχουν περισσότερο το πρωινό τους πιο άνετο. Οι εκπαιδευτικοί δεν νομίζω να ευνοούνται. Γιατί θα, όπως λέει το νόμος, άσχετα αν τηρείται ή όχι, θα πρέπει να είναι στο σχολείο από τις 8 η ώρα, να έχουν εξάωρη εργασία. Εξάωρη. Κανονικά είναι 35 ώρες την εβδομάδα. Τώρα, υπάρχει μια καλαρότητα στα σχολεία. Νομίζω ότι δεν ευνοούνται, η ίδια κατάσταση είναι. Δεν τους ενοχλεί. Δεν ενοχλεί τους εκπαιδευτικούς αυτό. Όχι, τουναντίον λέω, τους εξυπηρετεί για το πρωινό ξύπνημα. Ο άλλος πάει πιο καλαρά στη δουλειά. Αυτό λέω. Ότι είναι και ένα ωραίο δωράκι. Δηλαδή, άλλο είναι να ξυπνάς 7 για να είσαι στο σχολείο 8 παρά και άλλο να ξυπνάς 8 και για να είσαι. Απλώς ευνοεί τους εκπαιδευτικούς που μετακινούνται σε άλλες πόλεις. Διότι η μεγάλη πλειονοψηφία των εκπαιδευτικών και ίσως των νέων μετακινείται, μένουν σε μένουν στη Θεσσαλονίκη και μετακινείται στους όμορους νομούς. Αυτούς μπορεί να τους ευνοεί. Να μην τρέχουν πρωί-πρωί, ας πούμε, με το άγχος στην Πέλα ή στις Σέρες ή στην Κομωτινή που πάνε άλλοι. Κάθε μέρα. Αυτούς μπορεί να τους ευνοεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα για ένα κράτος που θέλει, που είναι ευρωπαϊκό, που θέλουμε να λέμε ότι είμαστε ένα σύγχρονο κράτος, σοβαρό κράτος. Αυτές δεν είναι αλλαγές. Ο κύριος Σταυρόπουλος να προσέξει, να κάνει αλλαγές σοβαρές που δεν βλέπω να τις κάνει. Ο κύριος Σταυρόπουλος προσπαθεί να πω βαριά κουβέντα τώρα, ότι να αφελεινίσει τους Έλληνες, διότι άμα δούμε τις αλλαγές που έχει κάνει, δεν ευνοεί, ας πούμε, δεν ευνοεί την Ελλάδα. Να το πω έτσι, είμαι σκληρός λιγάκι. Αλλά ας ενδιαφερθεί και για τα Ελληνόπουλα λιγάκι. Ναι. Ας ενδιαφερθούν. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι προς τους πρόσφυγες. Ναι, εντάξει.
Οι Έλληνες διακρίνονται για αυτά διαχρονικά από την ιστορία. Μην πάμε εκεί, εγώ θέλω να παραμείνω στο ίδιο θέμα. Δηλαδή κάπου δηλαδή αγανακτεί ο Έλληνας και επιτέλους μας έχει χτυπήσει ο ήλιος στο κεφάλι. Λίγο ενδιαφερθούμε για σοβαρές αλλαγές. Ευρωπαϊκό κράτος είμαστε. Οι μαθητές τι θέλουν, οι γονείς τι θέλουν, την εύκολη λύση, όχι, θέλουν τη γνώση. Είναι αλλαγές αυτές τώρα 9 η ώρα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και εγώ σκέφτομαι τους εργαζόμενους. Είναι 9 η ώρα το Σεπτέμβριο. 9 η ώρα να πάρει σχολείο τέτοια ώρα. 9.30 ώρα είναι. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Και να σχολάνε τα παιδιά τι ώρα. 12. Λέει ο υπουργός ότι θα ασχολούν, ας πούμε, 45 λεπτά αργότερα. Ναι, αλλά υπάρχει στο δημοτικό που είναι και η πρωινή ζώνη. Υπάρχει και το ολοήμερο σχολείο. Αλλαγή σοβαρή είναι όπως υπάρχει στα ευρωπαϊκά κράτη. Υποδομές σωστές, ολοήμερα γυμνάσια, ολοήμερα δημοτικά. Να ξέρει ο μαθητής ότι και ο γονιός που εργάζεται, ότι το παιδί του είναι σε ασφαλές μέρος, ότι παίρνει τις απαραίτητες γνώσεις, ενδιαφέρεται το κράτος για τα παιδιά. Ναι, το ολοήμερο γυμνάσιο, ολοήμερο δημοτικό. Είναι μια διαχρονική σκέψη, άποψη, η οποία δυστυχώς επειδή απαιτεί πολλά χρήματα, δεν γίνεται. Και έχουν γίνει τα ολοήμερα δημοτικά πάρκινγκ. Πάρκινγκ. Είναι πάρκινγκ, εγώ το βιώνω. Είναι πάρκινγκ, είναι όπως το λέω. Να κάνουμε φυσικά, να κάνουμε σοβαρές αλλαγές. Αλλά να δώσουμε εμένα χρήματα. Δηλαδή, αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντίνη, μου κάνει εντύπωση τα παιδιά μου, ενώ έχουν την δυνατότητα του ολοήμερου, με δυσκολία, επειδή δεν μπορούμε διαφορετικά, επειδή εργάζεται και η σύζυγος. Τα αφήνουμε. Μου λένε δεν θέλουμε να καθίσουμε στο ολοήμερο. Μα λέω είναι δυνατόν στο ολοήμερο που έχετε δραστηριότητες. Μου λέει δεν κάνουμε κάτι, περιμένουμε να έρθετε να μας πάρετε. Λέω εντάξει, όχι, αν είναι έτσι. Τίποτε ακριβώς δεν κάνουν τα παιδιά στο ολοήμερο. Όταν μιλάμε για αλλαγές, αυτές είναι αλλαγές. Σε σχολεία που έχουν υποδομές να κάνουμε το ολοήμερο γυμνάσιο, ολοήμερο δημοτικό. Να κάνουμε κατευθύνσεις σωστές. Να επιμορφώνουμε τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, άλλος διορίζεται και από εκεί και πέρα αφαίνεται στο έλεος του Θεού. Ούτε επιμόρφωση, ούτε διαρκή αυτοεπιμόρφωση ή επιμόρφωση σε τυπικές μορφές επιμόρφωση. Τίποτε απολύτως. Δηλαδή, αν θέλουμε να είμαστε πραγματικοί, όποιος αγαπάει την εκπαίδευση, την παιδεία, τη μόρφωση, τη διαχρονικότητα του Έλληνα, έτσι θα πρέπει να επενδύσει την παιδεία. Τώρα είναι 9 ή 10 η ώρα, εντάξει, και τι έγινε. Α, ξεκινούν και 10 η ώρα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Είναι σοβαρή αλλαγή αυτή. Κύριε δηλαδή, κανείς πρέπει να αντιμετωπίζει με χιούμορ όλες αυτές τις αλλαγές. Ρωτήστε και τους εκπαιδευτικούς, την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Θα σου πούνε, και τι έγινε, κάθε χρόνο και χειρότερα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό. Κύριε Κωνσταντίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Συγγνώμη για το ύφος, ας πούμε. Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Ύφος. Αλλά κάπου αγαπητοί εμπειρία σας. Τι είναι δυνατόν, μας δουλεύουν, μας κοροϊδεύουν. Να είστε καλά. Τώρα, διαχρονικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνη. Καλημέρα σας. Καλημέρα.